Κάθε ψήφος μετρά, είναι το μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν πριν ανοίξουν οι κάλπες για τον αυριανό πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Ο Γάλλος πρόεδρος στάθηκε για να ακούσει τα προβλήματα των υποστηρικτών του σε συνοικίες του Παρισιού. Que je veux pouvoir conduire pour vous à vos côtés dans les années qui viennent, c'est la mise en œuvre du projet que j'ai défendu durant la campagne présidentielle et qui nécessite, comme le commandent nos institutions, une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δικτύου BFM, η παράταξη του Μακρόν έρχεται πρώτη με 27%. Ακολουθεί με μόλις μισή μονάδα διαφορά ο συνασπισμός της αριστεράς του Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν με 19,5% και τέταρτη έρχονται οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι με 11%. Ο επικεφαλής της αριστεράς κατηγόρησε πάντως τον Γάλλο πρόεδρο πως υπερβαίνει τα καθήκοντά του. Ce n'est pas au président de la République de mener la campagne législative que ses amis sont incapables de mener. Le président de la République vient d'être élu, c'est au chef du gouvernement, normalement, de mener la politique de la majorité parlementaire. Από την άλλη, η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, έβαλε στο στόχαστρό της τον βασικό αντίπαλο του Μακρόν, Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος διεκδικεί την πρωθυπουργία. Moi, je leur dis la vérité. Jean-Luc Mélenchon a zéro chance d'être Premier ministre. Zéro. Voilà, je l'ai dit, il a moins de chances d'être Premier ministre que moi de gagner le loto sans jouer. Στις εκλογές της Κυριακής, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η αποχή, με τους αναλυτές να προβλέπουν πως ένας στους δύο ψηφοφόρους δεν θα προσέλθει στις κάλπες.